καλό μεσημέρι. Καλό να, είστε, να είστε καλά. Γεια σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Κύριε Δεσποτόπουλε, τι λέει τώρα η επίσκεψη αυτή του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας στη Θάκη. Πάνε να δημιουργήσουν θέμα, έχουν έρθει για να ξαναπούν τα γνωστά και να προκαλέσουν ή βλέπετε να επικρατεί ένα άλλο κλίμα. Καταρχάς να πούμε κάτι το εξής. Τι είναι υφυπουργός ο άνθρωπος αυτός? Ο άνθρωπος αυτός είναι υφυπουργός εξωτερικών με αντικείμενο τις τουρκικές μειονότητες ανά τον κόσμο. Δηλαδή ο νεοοθωμανισμός έχει εφεύρει υφυπουργό ειδικά για τις τουρκικές μειονότητες στον κόσμο. Και το θέμα είναι ότι δεν υποστηρίζει μόνο τουρκικές μειονότητες εκεί που υπάρχουν, αλλά προσπαθεί να δημιουργήσει και εκεί που δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν σήμερα ο κύριος Κιράν ήρθε στην Ελλάδα, συναντήθηκε με κάποιους ανθρώπους, συναντιέται, οι οποίοι είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, οι μουφτίδες, οι αυτοανακηρυγμένοι στην ουσία, όχι νόμιμοι, παράνομοι, και τέλος πάντων κάποια ελάχιστα μέλη των ανθρώπων εκεί που δεν, στην πραγματικότητα δεν εκπροσωπούν παρά ελάχιστους ανθρώπους. Και όλα αυτά γιατί πιέζουν να διευρύνουν την ατζέντα των συνομιλιών, ναι, με την Ελλάδα, ναι, θέτοντας θέματα που δεν υπάρχουν. Ναι, άρα λοιπόν θεωρείται απριόρι ότι είναι μια ευαίσθητη ημέρα σήμερα. Ότι είναι πιθανό δηλαδή να ακούσουμε ακρότητες. Ξέρετε, αν δείτε τι έγραψε τώρα στο Twitter ο κύριος Κιράν, έγραψε «Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της τουρκικής κοινωνίας στη Θεσσαλονίκη». Α, μπράβο. Τους θρησκευτικούς λειτουργούς. Λοιπόν, εκπρόσωποι της τουρκική κοινωνία στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ναι, βέβαια δεν υπάρχει. Έτσι. Θα πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κύριος Κιράν. Και αν στην Τουρκία, καλό θα είναι στην Τουρκία να καταλάβουν ότι αυτό το νεοοθωμανικό όνειρο που προσπαθούν να χτίσουν έχει βρει πια την αντίδραση του συνόλου του δυτικού κόσμου. Και ότι όποτε επιχείρησαν να το κάνουν και άλλες περιόδους, δεν τους βγήκε σε καλό. Λοιπόν, και γιατί πηγαίνει στα σχολεία, γιατί πηγαίνει στους συγκεκριμένους λατρευτικούς χώρους? Διότι ακριβώς οι άνθρωποι, οι Έλληνες εκεί της μουσουλμανικής μειονότητας, τους γυρίζουν την πλάτη. Διότι οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται Έλληνες, έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία. Τα παιδιά τους πια εκεί πηγαίνουν στο γενικό σχολείο και όχι στα θρησκευτικά μουσουλμανικά σχολεία. Προσπαθεί λοιπόν να δημιουργήσει μια κατάσταση τουρκοποίησης, αλλά σε έναν λαό που δεν αισθάνονται Τούρκοι. Να πούμε κάποια στιγμή τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν αισθάνονται οι άνθρωποι αυτοί καν. Αυτή η αναφορά σε αυτοπροσδιορισμό είναι πλαστή. Οι άνθρωποι αυτοί είναι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν πια μουσουλμανικό θρήσκευμα. Εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο και έχουν πια, είναι πλήρων συσσωματωμένοι μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Ελλάδα. Τελεία παύλα. Τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη Λιβύη και τις εξελίξεις που είχαμε εκεί, γιατί επιχειρήθηκε μια τουρκική απόβαση στην περιοχή και υπήρξε το αίτημα να αποχωρήσουν οι ξένες δυνάμεις. Έχει καταλάβει η νέα διοίκηση εκεί ότι ναι, μέχρι τώρα στηριζόταν στην Τουρκία, αλλά αν θέλει η Λιβύη πραγματικά να βρει τη μοίρα της στον κόσμο, θα πρέπει να απεμπλακεί από τον τουρκικό στρακαλισμό. Είμαι σίγουρος κιόλας ότι εκεί οι ελληνικές αρχές με τους διάβλους επικοινωνίας στις τελευταίες μέρες θα τους εξήγησαν το αυτονόητο, ότι υποστήριξη και νομιμοποίηση εκ μέρους της Ευρώπης δεν πρόκειται να έρθει αν η Λιβύη αποτελεί προτεκτοράτο της Τουρκίας. Και φαίνεται ότι οι άνθρωποι εκεί το κατανοούν, γιατί ξέρετε, κάποια στιγμή θα λειτουργήσει και το ένστικτο της εθνικής αυτοσυντήρησης. Θα θέλουν δηλαδή οι άνθρωποι εκεί, οι Λιβύοι, να έχουν τη χώρα τους, να αυτορυθμίζονται και να μην χρειάζεται να αποτελούν τόσο σκληρό δορυφόρο κάποιου άλλου κράτους. Διπλωματικά το Ερντογάν του βγήκαν κάποια πράγματα, όπως το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά μακροπρόθεσμα η κάθε χώρα δεν πρόκειται να δεχτεί να έχει έναν νέο Οθωμανικό ζυγό. Είναι τελεολογικό αυτό που συμβαίνει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.